Λόγω Μαρίνα έδωξε τον ευηγείο τη σχέση μας αγκατέλειπες και νύχτισας λαμπρός ως καλή πάρτενος τον σταραώρα των εχθρών κατεφάτησας τέρος οφέντας η αθληφόρε και νύ πηγάζει στο κόσμο των ιαμάτων τα δωρήματα. Δεχόμαστε τον Πατέρα Ευάγγελο. Ο Πατήρ Ευάγγελος είναι γνωστός και στην Μητροπολία. Μας έχει μιλήσει αρκετές φορές και στο Ναύπλιο και σε διάφορες εκδηλώσεις της Μητροπόλεως μας. Εγώ είχα την ιδιαίτερη ευλογία να τον γνωρίζω τον κύριο που ήμουν στην Ιερά Μητρόπολη Μεγάλου, δεν έχει κάτι χρόνια. Είναι πρεσβύτερος, ιατρός ψυχών και σωμάτων και ιεραπόστολος στο μακρινό Καμερούν στην Αφρική. Συνοδεύει εκεί το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γρηγόριο, ο οποίος θα έχει φέρει την καταγωγή του και αυτός από εκεί, από τα Μέγαρα. Και έτσι διακονούν και οι δύο εκεί στο Καμερούν, αλλά ο πατήρ Ευάγγελος και εδώ, στην περιοχή, δηλαδή ενώ στην Εκκλησία της Ελλάδος, τόσο λειτουργικά και ποιματικά, όσο και με τις ιατρικές του ικανότητες. Αχρίαστος να είναι για τις δεύτερες, ευλογημένος για τις πρώτες. Γιατρό να μην χρειαστούμε ποτέ μας, μόνο ευλογίες να χρειαστούμε. Με πολύ χαρά λοιπόν δέχτηκε την πρόσκλησή μας εδώ της Ιεράς Μονής να έρθει να μιλήσει με θέμα «Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, προφήτες και αρχαίοι φιλόσοφοι». Ο πατήρ Ευάγγελος, είμαι σίγουρος, θα σας καταπλήξει. Μπορεί να απαντήσει και σε όποια ερώτηση σας θέλετε στο τέλος. Είμαι σίγουρος ότι θα έχετε πολλά να το ρωτήσετε και αυτός με πολύ χαρά θα απαντήσει. Τα υπόλοιπα τα ευχαριστώ, θα πω στο τέλος μαζί με τα παράπονά μου που άργησε, γιατί δεν του είπα πολλά τώρα. Το θέμα μας είναι οι προφήτες και η σοφή των αρχαίων Ελλήνων. Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες έτσι στον χριστιανικό κόσμο ανθρώπων, οι οποίοι λένε ότι όλοι οι Έλληνες είναι διαβολοέλληνες και πιστεύανε στα είδωλα και προσκυνούσαν τα είδωλα και πήγαν στην κόλαση. Αυτή είναι η σούπερ ορθόδοξη, έτσι είναι λιγάκι πολύ παραπάνω. Και υπάρχουν όμως και άλλοι οι οποίοι έχουν μια διαφορετική γνώμη, την οποία γνώμη δεν την απέκτησαν από το μυαλό τους, την απέκτησαν από τον ίδιο το Θεό. Υπήρχαν λοιπόν σε μια εποχή παλαιότερη, γινόταν μια μάχη και λέγανε ότι όλοι οι Έλληνες ήταν δαιμονισμένοι και προσκυνούσαν τα είδωλα και δεν είχαν καθόλου ούτε μερικό φωτισμό από τον Θεό για να δουν την αλήθεια. Μεταξύ αυτό ήταν και ο Πλάτων και ένας επίσκοπος έλεγε ο κακός ο Πλάτων, ο Πλάτων, ο κακός ο Πλάτων και παρουσιάζεται το βράδυ ο Πλάτων στο όνειρό του και του λέει «Τι σου έκανα και με βρίζεις?» «Τι να μου κάνετε, προσκυνούσε τα είδωλα!» Μήπως δεν άκουσες ότι ο Χριστός ήρθε στον Άδη? Μήπως δεν άκουσες ότι εμείς που ήμασταν έτοιμοι και καταλάβαμε ότι αυτός είναι ο Χριστός και ο Χριστός μας πήρε μαζί του στην Ανάσταση? Αυτούς που πήρε μαζί του ο Χριστός, εσύ μας κατηγορείς? Και ξύπνησε αυτός ο επίσκοπος, ο Ιωάννης Ευχαριτών ήτανε, και είπε από εδώ και πέρα δεν θα πούμε τίποτα για αυτούς τους σοφούς. Γιατί μέσα στα σκοτεινό, στο σκοτάδι του κόσμου, είχαν μερικό φωτισμό. Μερικό. Δεν είχαν όπως το φωτισμό των ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης, των Αγίων Προφητών, αλλά είχαν μερικό φωτισμό. Για να σας αποδείξω πόσο μερικό φωτισμό είχαν, και μετά θα πούμε για τους προφήτες, θα σας πω μερικά από τις τραγωδίες και μερικά από αυτά που είπαν οι άνθρωποι αυτοί, για να τα έχετε στην καρδιά σας, να δείτε πώς οι άνθρωποι αυτοί είχαν ετοιμαστεί, οι πατέρες μας, οι αρχαίοι πατέρες μας είχαν ετοιμαστεί και περιμένανε να έρθει ο Χριστός στον κόσμο. Το μεγαλύτερο έργο που μιλάει για το ότι κάποτε θα έρθει ο Χριστός στον κόσμο και προφητεύει και ποια ημερομηνία ακριβώς θα έρθει, είναι ο περίφημος Προμηθέας Δεσμότης. Ο Προμηθέας ήταν ένας Τιτάνας. Οι Τιτάνες ήσαν πιο αρχαίοι από το Δία. Πιο αρχαίοι, είναι μια πιο αρχαία θρησκεία από το Δία και από τον Ήρα κλπ. Ο Προμηθέας λοιπόν, επειδή έκλεψε λέει τη γνώση που έδωσε στους ανθρώπους και το κύριο χαρακτηριστικό της γνώσης ήταν πώς ανάβουμε τη φωτιά, γιατί η φωτιά έχει μεγάλη σημασία,
Τον ετιμώρησε, λέει, και τον έβαλαν σταυρωμένο έτσι. Έτσι τον έβαλαν, σταυρωμένο. Πάνω του κάρκουσαν, πάνω του κάρκουσαν. Και σαν να μην του έφτανε αυτό, ένα άγριο πουλί ερχόταν και το έτρωγε το σηκώτη κάθε μέρα και το βράδυ ξαναγινόταν το σηκώτη. Αυτός είναι ο Προμηθέας Δεσμότης. Ποιος το έγραψε? Το έγραψε ο Ισχύλος. Από πού ήτανε? Γκαελευσίνα. Σαλαμίνα, τη Σαλαμίνα ήταν. Λοιπόν, και πήρε μέρος, παρακαλώ, και στη μάχη του Μαραθώνα. Δεν ήτανε δημοκοντόροι, δημοσιογράφοι που δεν κάνουν τίποτα ποτέ. Γράφανε αυτές τις τραγωδίες, αλλά ήσανε και στο στρατό και δώσαν και το αίμα τους για να μας φυλάξουν από τους Πέρσες. Και να σας πω και ένα ωραίο, γιατί τώρα είναι όλοι, είμαστε άχρηστοι και δεν διαβάζουμε τίποτα. Χριστιανοί μου, λένε κλασικός μαραθώνιος. Το έχετε ακούσει, λέει, έτρεξε κλασικό μαραθώνιο. Δεν έχει κατηγορίες, δεν τρέχουν το κλασικό μαραθώνιο. Ο Μαραθώνας από την Αθήνα είναι αυτά τα 43 χιλιόμετράκια στην ευθεία γραμμή. Δεν κάνανε αυτό οι Έλληνες. Οι Έλληνες χωρίσανε και είπε ποιος είναι κάτω από τα 40, σηκώσανε τα χέρια αυτοί μου, εσείς από εδώ. Ποιος είναι πάνω από τα 40, εσείς από εδώ. Όσοι είναι πάνω από τα 40 θα πάτε ποδαράτο στην Αθήνα από αυτή που λέγεται κλασική διαδρομή. Όσοι είναι κάτω από τα 40 θα βάλετε τις ασπίδες στην πλάτη σας, θα ανεβείτε την πεντέλη και θα την κατεβείτε και θα πάτε ευθεία, γιατί είναι πιο σύντομα και πιο γρήγορα. Και τι κάνανε οι Έλληνες, τι κάνανε οι Αθηναίοι? Οι γέροι που ήσανε 50 λέει, εμείς είμαστε 38. Φανταστείτε τι αντοχή είχανε και οι γέροι 50, 55, 60 χρονών λέγανε ότι είμαστε 38. Δεν είχαν ταυτότητες όπως λέγουν τώρα. Και τι γράφουν οι ταυτότητες? Τις βλακίες. Χάσανε το θέσιο. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, δεν είχαν ταυτότητες και έλεγε ο καθένας, εγώ είμαι 38. Και γέροι 60 χρονών ανεβήκανε και κατεβήκανε αυτό το βουνό και τρέξανε. Είμαι σε εκκλησία και μου λέω δύο λόγια στου ανθρώπου. Είμαι γιατρό, συγχωρέστε με, και καμιά φορά είναι κανεί άρρωστο και φοβόμαι άλλο, αλλά πιστεύω να μην πεθάνει. Α περιμένει. Λοιπόν. Ακούστε, χριστιανοί, είναι ωραία αυτά. Γιατί δεν σα τα λέει κανεί, ούτε στα μαυροσχολεία που πήγανε. Φανταστείτε τι κάνανε, ανεβήκανε το βουνό. Έτσι, σερνόμενοι. Και δώσαν μια και κατεβήκανε το βουνό, την πεντέλη. Και πάλι οι Πέρσες με τα καράβια από εκεί και είδανε τις λόγχες που λάμπανε. Και είπανε, πω πω, μα αυτοί αν έχουν τόσο στρατό στον Μαραθώνα και έχουν και τόσο στρατό στην Αθήνα, πάμε. Και φύγανε πίσω. Αυτός λοιπόν μετά από 10 χρόνια πολέμησε στην Σαλαμίνα. Γιατί μετά από 10 χρόνια ξανά έρχονται. Δεν είναι καθίσα χρόνια, μη έπρεπε να φάνε την τρίτη στη Σαλαμίνα. Να χάσουν και να μην ξαναπατήσουν ποτέ. Λοιπόν, και στη Σαλαμίνα και μετά αυτός έγραψε αυτό. Πότε γεννήθηκε? Πότε γεννήθηκε? Γεννήθηκε το 500 περίπου, 510 κάπου κύριο Χριστού και πέθανε το 420 περίπου. Έχει σημασία αυτό. Γιατί? Γιατί λοιπόν τώρα λέει αυτός ο Δεσμότης εκεί είναι δεμένος και λέει πώς θα λυτρωθώ, πώς θα από αυτούς τους πόνους μου, πώς θα γλιτώσω. Και το λέει και πάρα πολύ ωραία και πάει ο Ερμής. Ο Ερμής τι σημαίνει, τι είναι ο Ερμής? Ο Ερμής είναι ένας αρχαίος θεός που τον έστειλε ο Δίας. Προσέξτε να σας πω. Έχει σημασία η λέξη Ερμής. Γιατί όταν ένα κείμενο. Εγώ τώρα τι σας κάνω, σας ερμηνεύω τα κείμενα. Σας ερμηνεύω. Από πού βγαίνει, τον Ερμή. Ερμηνεία. Απαγορεύεται η μετάφραση οποιοδήποτε κειμένου που είναι γραμμένο στα ελληνικά που είναι αφιερωμένο στο Θεό. Δηλαδή, ας πούμε, μετάφραση του Ευαγγελίου δεν μπορεί να διαβάσουμε στήριξη. Ερμηνεία μπορούμε να κάνουμε. Μετάφραση, δηλαδή το Ευαγγέλιο να το μεταφράσουμε, δεν πάρα να το υπογράψουν όλοι οι πατέρες, όλοι αυτό. Αυτό το Ευαγγέλιο, άμα το μεταφράσουμε και έχουμε μόνο τη μετάφραση και όλο το κείμενο το αρχαίο και δίπλα τη μετάφραση, δεν το φυλάει ο παπάς έτσι σαν Ευαγγέλιο. Ποτέ. Γιατί? Γιατί είναι μετάφραση. Και μπορεί να έχουμε κάνει λάθος. Ερμηνεία σας κάνουμε. Δηλαδή ανοίγουμε το Ευαγγέλιο, διαβάζουμε το αρχαίο κείμενο και από αυτό σας λέμε. Σας κάνουμε ερμηνεία. Αυτό γιατί λέγεται ερμηνεία, γιατί το έδινε ο Ερμής στους αρχαίους Έλληνες. Δηλαδή αυτό είναι χάρισμα του Ερμή. Η Εκκλησία δεν την ενοχλεί να πάρει λέξεις, να πάρει σύμβολα. Δεν την ενοχλεί αυτό το πράγμα.
Η Εκκλησία δεν διχωρίζει αυτό, όπως και εδώ πέρα που χτίσατε το μοναστήρι, που το χτίσατε. Εδώ έχουν χτίσει τις ακροπόλεις τους οι παλαιοί. Σιγά. Τι έγινε. Και μας λένε, α, λέει και εσείς πήγατε και χτίσατε πάνω στους αρχαίους ναούς. Γιατί να χτίσω. Μήπως άλλαξα τη χρήση. Άλλαξα, την έκανα βουστάσιο, όπως την κάνανε οι Αλβανοί. Την έκανα βουστάσιο, ναός είχανε, ναός είναι. Αυτό να τα λέτε με καμάρι, μάλιστα κύριε. Άλλαξε η θρησκεία, άλλαξε η πίστη, όχι η θρησκεία. Δυστυχώς η θρησκεία πολλές φορές είναι ίδια, διότι είμαστε πολλές φορές οι Έλληνες μαγικοί άνθρωποι, μας αρέσουν τα μαγικά. Λοιπόν, αλλά άλλαξε η πίστη και άλλαξε ο τρόπος, μένουμε πάνω στον ίδιο χώρο, εδώ που ήταν ο ναός του Αρτέμιδος και ο ναός του εδώ του Δία. Του Δία, εδώ, Δίας, πατέρας, ο ναό του πατέρα. Στη Σωτήρα, δύο Σωτήρι, λοιπόν, δύο Σωτήρους. Λοιπόν, πάνω στο Δία λοιπόν εδώ, εμείς θα το χτίσουμε. Και θα χτίσουμε μια εκκλησία, να αφιερώσουμε εις τους νικητάς των δαιμονίων. Γιατί οι αρχαίοι να είναι σαν κατηγορία των δαιμόνων. Εντάξει. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Ερμής, του λέει για να προχωρήσουμε. Κακομοίρη του λέει, τι ούδε μόχθον τέρμα μη την προσδοκά. Αυτόν τον βασάνο σου τη λευτεριά να μην την προσδοκάς. Εκτός αν Θεός της διάδοχος των σών πόνων φανεί. Εκτός εάν έρθει λέει κάποιος που να είναι Θεός και να πάρει τη θέση σου. Τι άλλο θέλει, είναι προφητεία αυτό. Να πάρει τη θέση σου, να σταυρωθεί στη θέση σου. Όχι για να ικανοποιηθεί το θείο, αλλά δια την συν αγάπη. Φοβερό, δηλαδή προφητεία. Ενώ εμείς ακόμα πιστεύουν όλοι στη Δύση ότι για να ικανοποιηθεί ο Θεός Πατέρας έπρεπε να σταυρωθεί Θεός. Αυτό είναι αίρεση. Αυτό είναι αμαρτία να το πεις αυτό. Όχι, αλλά δια την αγάπη που θα σου έχει να πάρει τη θέση σου. Τον σον πόνον διάδοχος φανεί, τον βασάνο σου να γίνει διάδοχος. Θελήσει, προσέξτε τι λέει, και μέχρι εκεί λίγο είναι. Και εις ανάβγητον μολύν άιλη, ανάβγητος μολύν άιλη. Να πάει, μολύν είναι εκ του μολό, πηγαίνει, πάω. Πού να πάει, στον ανάβγητο, ποιος είναι ανάβγητος, αυτός που δεν έχει αυγή. Πού είναι, ποιος είναι, ο Άδης, να πάει στον Άδη. Προσέξτε, ποιος πήγε στον Άδη, Χριστός. Το προφητεύει 500-480 χρόνια π.Χ. Χριστού, αρχαίος Έλληνας. Δεν το προφητεύουν οι προφήτες. Και λέει ότι θα πάει και στον Άδη. Θα πάει και στον Άδη, ταμφί βαρτάρου, αμφί ταρτάρου βάθου. Θα πάει στον Τάρταρο και στα δύο βάθη. Γιατί ο Τάρταρος ήτανε, προσέξτε, ήταν η κόλαση και τα ημίσια παιδιά. Στην κόλαση πηγαίνανε οι δολοφόνοι αυτοί, στα ηλίσια παιδεία πηγαίνανε οι καλοί. Ποιο καλός, οι καλοί στη ζωή, οι ειδικοί, οι καταχριστών ζωών. Όχι, στους αρχαίους Έλληνες καλός ήταν ποιος, ο Αχιλλέας, ο Λεωνίδας. Πηγαίνανε αυτοί που ήσανε, καταλάβατε, οι πιο μορφωμένοι, οι πιο αγωνιστές. Αυτοί πηγαίνανε στην πηγαίνανε στα ηλίσια παιδεία. Τι ήταν τα ηλίσια παιδεία, ήλιος. Το ήλιος πηγαίνει. Παράδεισος. Ευχαριστιόντουσαν. Όχι. Γιατί ήσανε, πώς το λένε, ψυχές. Τι σημαίνει ψυχές. Ψύχος. Κρύο. Και ενώ είχανε τον ήλιο, ήσανε στο κρύο. Και γι' αυτό είναι Τάρταρος κι αυτά. Δεν πάνε να έχεις ήλιο. Άμα δεν ζεσταίνεις, απλώς είχε ήλιο. Εγώ τους αγγιλήσει επειδή. Πού το ξέρουμε, λέει ότι ο Οδυσσέας εκεί ο καημένος, όταν πήγε να δει τον Άδη, στον Άδη και τα λοιπά, και ήθελε οι ψυχές, κρύες, ψυχή, εποχή βγαίνει αυτή η λέξη. Ψυχή, ψύχο, κρύο, μόνο του, χωρίς το σώμα, κρύο. Λοιπόν, όταν ήρθε λοιπόν ο Οδυσσέας είδε τον Αχιλλέα και του λέει, ρε Αχιλλέα, τι κάνεις εδώ, πώς τα περνάς, είσαι και εδώ βασιλιάς, όπως ήσουν και απάνω. Και είπε, καλύτερα λέει ο τελευταίος πτωχός ζεστός στον κόσμο από σαν και εμένα βασιλιάς στην ψύχρα. Αυτό απήντησε ο Αχιλλέας. Πρέπει άλλη φορά θα πω και θα σας κάνω ανάλυση την Ιλιάδα και άλλη φορά την Οδύσσια. Γιατί θα μου πεις παπά μου, εδώ είναι η Εκκλησία. Ευχαριστώ πολύ, το ξέρω την Εκκλησία. Αλλά χριστιανοί μου όλα αυτά, πάνω σε αυτά, όχι ο Χριστός δεν έχει καμία σχέση με τη θεολογία του, αλλά πάνω σε αυτά
προετοιμαστήκαμε για να δεχτούμε τη διδασκαλία του Χριστού. Αυτός μας, το βλέπετε, το είπε, ότι πήγε και εις τον άνθρωπο. Και του λέει, καλά επιτέλους, λέει ο Προμηθέας, ποιος θα μου λύσει τα δεσμά? Και λέει, απόγονος αυτής. Και παρουσιάζεται μία παρθένος, Υιός, που την κυνηγούσε, τέλος πάντων, ήταν μία παρθένος. Απόγονος, λέει, αυτής θα σου λύσει. Δηλαδή, παρθένος ήταν, απόγονος. Πώς θα γίνει, αφού ήταν παρθένος και για αυτή φυλάξει την παρθενία της και να την βλέπει, πώς θα είναι απόγονος αυτής, αφού είναι παρθένος? Άλλη μία υποσημείωση ότι ο Χριστός, αυτός που θα έρθει, θα γεννηθεί από μία παρθένα. Και λέει, μήπως μπορείς να μου πεις και μετά από πόσες γενιές θα γίνει? Λέει, 10 και 3. Μετά από 13 γενιές από σήμερα. Πολλά πλασιάστηκε. Κάθε γενιά για τους αρχαίους Έλληνες ήταν 33 χρόνια. 10 επί 33 πόσο κάνει? 330 χρόνια. 3 επί 90 πόσο κάνει? 3 επί 33 χρόνια πόσο κάνει? 100. 100 και 333 κάνει 433. Τότε γράφτηκε η τραγωδία. Πώς σας φαίνεται? Είναι και η ημερομηνία πότε θα ερχόταν ο Χριστός, είναι από αυτόν εδώ. Το λέει και ο Δανίλ, βέβαια, μετά. 500 και ο Δανίλ, η ίδια εποχή περίπου. Το λέει και ο Δανίλ, πόσες εβδομάδες ετών θα περάσουν για να έρθει ο Χριστός. Αυτά τώρα είναι για να δείτε ότι είχαν υποψιαστεί οι άνθρωποι και περιμένανε ότι θα έρθει ο Χριστός στον κόσμο. Ρωτήσανε τον Σόλωνα, τον ξέρετε τον Σόλωνα, τον ακούτε, τα ακούτε αυτά, ο Σόλωνας. Του λένε τον Σόλωνα, ρε Σόλωνα, τι λέει, τι θα είναι αυτός που λες ότι θα έρθει και εσύ, έλεγε και αυτός, και λέει αυτός. Ούτως εστίν ο ουρανός βεβικός, αυτός είναι που θα έρθει από τους ουρανούς. Φλογός υποβάλλον αθάνατον πύρη, αυτός που θα τα δοκιμάσει όλα με ένα αθάνατο πύρη. Όν τρέμει ο ουρανός και η γη και η θάλασσα και η Τάρταρο και ο Τάρταρος και οι δαίμονες. Επειδή είμαστε στην Αγία Βαλίδα. Τον τρέμουν, λέει, τα πάντα. Προσέξτε. Θα είναι αυτοπάτορ τρισόρβιος. Εντάξτε. Τρισόρβιος. Τρισόρβιος σημαίνει τρεις ροές. Τρισόρβιος. Θα είναι δε αυτοπάτορ. Ο ίδιος θα είναι ο πατέρας της τρισόρβιότητας. Αυτό λέμε εμείς. Ότι ο πατήρ γεννάει τον Υιό και εκπορεύεται το Πνεύμα του Άγιον από τον Πατέρα. Τα βλέπετε? Τρισόλυπος. Ποιος το κάμαθε? Ποιος το κάμαθε? Ο δαίμονας. Ο δαίμονας δεν το κάμαθε. Έχει μερικό φωτισμό, είχαν μερικό από τη ζωή που ζούσαν, πολλοί από αυτούς ήταν ασκητική ζωή τους και ψάχνανε πραγματικά σαν το Διογέννη να βρουν την αλήθεια και είχανε, τους έδινε ο Θεός μερικών φωτισμών. Σόλων, πάλι. Οψέποτε, δηλαδή κάποτε, κάποτε, αργά όμως, επί την πολύ σχεδίν ταύτην από αυτή τη δύσκολη ζωή, αυτή εδώ, Θεός ελάσσης γέαν και δίκα σφάλμας άξενης. Δηλαδή, ένας Θεός λέει θα έρθει στη γη, γέαν η γη, και θα γεννηθεί χωρίς σφάλμα, χωρίς δηλαδή να ενωθεί ο άντρας με τη γυναίκα. Το θεωρούσανε ότι είναι μια διόρθωση του σφάλματος της φύσεως αυτό. Ακαμάτου θεότητος, θα έχει μία ακάματο θεότητα, χωρίς κόπο δηλαδή. Και τι θα κάνει? Ανιά των παθών λύσης φορούσα και ακούσε τι λέει. Θα έχει δηλαδή, θα κάνει σαν σκοπός της, ο σκοπός αυτής της ενώσεως θα είναι να λύσει τα πάθη των ανθρώπων. Και τι θα λάβει αυτός, ακούστε. Πικρός γεννήσεται φθόνος λαού. Θα τον φθονίσει ο λαός του και θα τον πικράει ο λαός του. Ξέρετε κανέναν τέτοιο? Ποιος τον εφώνησε και ποιος τον επίκρανε το Θεό που έγινε άνθρωπο? Και προς ύψος κρεμαστής θα τον σηκώσει, θα τον υψώσει σε ένα ύψος, ως θανάτου κατάδικος θα τον κάνουν σαν να είναι αίτιος. Προσέξτε όμως, σε ύψος κρεμαστής, έτσι, μόνο ο Χριστός τον σηκώσανε τον Άγιο το Θεό μας, έτσι. Ως θανάτου κατάδικος εις πάντα πράος πεσίκο. Παρόλο που θα τα υποστεί όλα αυτά, αυτός θα είναι πράος.